Α, κοιτάτε το σαντουίτς. Ναι, γιατί όσο οι άλλοι κάνανε στάση στην Πάνω Λίμνη και τρώγανε, εγώ έκανα πτήση στον drone. Οπότε πρέπει να φάω κι εγώ. Άξι, ένα σαντουιτσάκι είναι, δεν είναι τίποτα. Flashback. Αυτή εδώ είναι η Πάνω Λίμνη Φλέγκα και η Κάτω Λίμνη είναι 20 μέτρα πιο κάτω. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Βρισκόμαι στην κεντρική Πίνδο, ανάμεσα σε αρκετά βουνά και σε αυτό το επεισόδιο θα δείτε μια τριήμερη δράση που ξεκινάει από τη λίμνη του ΑΟΥ όπου κατασκηνώσαμε, ανάβαση στην κορυφή Φλέγκα και από εκεί κατάβαση αμέσως στις δύο αλπικές λίμνες Άνω και Κάτω Φλέγκα και τέλος κατέβασμα στο Αρκουδόρεμα και επιστροφή πίσω. Όχι από εκεί που ξεκινήσαμε, αλλά στο καταφύγιο που βρίσκεται πάνω από τη Βοβούσα. Ένα επεισόδιο καλοκαιρινό, αλλά όχι με τόσο καλοκαιρινές συνθήκες. Ξεκινάμε να το δούμε. Φτάσαμε στο σημείο που θα περιμένουμε το λεωφορείο. Εδώ είναι η Αθηνά μαζί μου, είμαστε μαζί στο Έλμπρους. Είχαμε ανέβει στα 5.000 και υψόμετρο. Τώρα πάμε για πιο χαμηλά, αλλά... Ωραία. Και συνειδάπ και να. Και εκεί πέρα αυτός. Λέω ότι η Αθηνά είχε την ατυχία να έρθει με την ΕΙΔΑΠ για να σε αποφύγει και ήρθες εδώ. Ατύχησες. Ατύχησες. Δεν θα το έλεγα. Ήταν κακό το σχόλιο. Μαζεύτηκαν τα πράγματα, τακτοποιήθηκαν πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μπούμε μέσα. Ένα μήνα μετά το προηγούμενο ταξίδι που είχα κάνει στα Μετέωρα, μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για το βίντεο αυτό εδώ πάνω δεξιά. Βρίσκομαι πάλι στην Καλαμπάκη και στα Μετέωρα. Βέβαια εδώ κάνουμε μια μικρή στάση τώρα. Είναι μεσημέρι, έχουμε περιθώριο. Το πρόγραμμα άλλαξε, οπότε δεν θα ανέβουμε πάνω στις Φλέγκες για να διανυκταρεύσουμε. Οπότε δεν υπάρχει βιασύνη να ξεκινήσουμε γρήγορα την πεζοπορία σήμερα. Η κατασκήνωσή μας θα είναι εκεί κοντά που θα μας αφήσει και το λεωφορείο. Οπότε έχουμε περιθώριο να φάμε άνετα το μεσημεριανό μας εδώ στην Καλαμπάκα. Επειδή εγώ έχω φάει και δεν θέλω να φάω κάτι έτσι να πάρω εδώ πέρα, κάνω έτσι μια βολτούλα στην Καλαμπάκα να δω πώς είναι. Μετά θα επιστρέψω για να τις βρω. Θα κατασκηνώσουμε εδώ που έχουμε φτάσει τώρα.
για να αποφύγουμε το δύσκολο καιρό, ίσως να έχει και κεραυνούς. Αυτό μας έχει κάνει πιο άνετους για σήμερα, αλλά θα είμαστε αύριο για μεγαλύτερη απόσταση, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Ευκαιρία να δούμε λίγο και την περιοχή καλύτερα. Αυτή η λίμνη που βλέπουμε μπροστά μας είναι η λίμνη Πηγώνα Αώου, είναι τεχνητή λίμνη και από εδώ ξεκινάει ο ποταμός Αώος και διασχίζει την Ήπειρο, φεύγει μετά προς Αλβανία και τελικά εκβάλλει στην Αδριατική. Νομίζω εδώ που βρίσκομαι τώρα είναι πολύ καλή θέση για να στήσω μια σκηνή. Έχω και ωραία θέα. Αυτή είναι η μία πλευρά της θέας. Έχω και την άλλη πλευρά της θέας, που είναι αυτή. Έτοιμη η σκηνούλα μου. Ευτυχώς δεν βρέχει πάρα πολύ. Οπότε με την ψυχάρα δεν δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πρέπει να βάλω τα πράγματα μέσα για να μην βραχούν. Νομίζω είναι καλή θέα. Εντάξει. Τι άλλο να ζητήσω. Θα το σημειώσω στο χάρτη για να ξανάρθω. Αυτή εδώ η πηγή έχει φτιαχτεί για να ποτιστούν άλλα ζώα. Ωραία. Αλλά θα ποτιστούμε και εμείς. Ανέβα εδώ από το πουζί. Σωστά. Όχι, έχει φτιάξει. Ξέχασε να ρουφήξει σκυλιά. Άντε, υγεία. Σε υγεία. Μάτα τέτοια. Άντε, στη δουλειά σου. Να σε καλά. Να σε καλά. Υγεία. Φάγαμε, ευχαριστηθήκαμε και τη θέα που βλέπουμε εδώ πέρα. Σε λίγο που θα πέσει ο ήλιος θα πέσουμε να κοιμηθούμε και εμείς γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε πολύ νωρίς ξύπνημα. Ουσιαστικά θα καλύψουμε την πεζοπορία που θα κάναμε και σήμερα και αύριο. Όλα θα γίνουν αύριο. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλη για τα κριτήρια που θέτω εγώ, έτσι. Αλλά θα μας πάρει όλη μέρα. Η θερμοκρασία έχει κατέβει αρκετά. Έφτασε στους 12. Και μάλλον την νύχτα θα πέσει κι άλλο, οπότε πρέπει να βάλω τα ζεστά ρούχα, το ζεστό σκουφί και να είμαι έτοιμος για τη νύχτα. Ευτυχώς φυσάει λιγάκι, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει πολύ υγρασία, αλλά η νύχτα μπορεί να αλλάξει και να έχει υγρασία.
the next day. Σχεδόν έχει ξημερώσει. Έχει αρκετό κρύο το βράδυ και υγρασία. Αλλά εντάξει, την παλέψαμε. Είναι Ιούνιος, αλλά για Ιούνιο δεν είναι ο αρμόζων καιρός. Είναι 6 παρατέταρτο, η ώρα που πρέπει να φορτώσουμε το λεωφορείο μας για να πάμε στο σημείο που θα ξεκινήσει η πεζοπορία, η σημερινή. Το καλό είναι ότι τα πράγματα τα κατασκηνωτικά δεν θα χρειαστεί να τα κουβαλάμε. Τα αφήσαμε στο λεωφορείο και θα τα βρούμε εκεί που θα καταλήξει η πεζοπορία μας σήμερα. Οπότε έχουμε στο σακίδιό μας μικρό βάρος, θα είμαστε πιο ευέλικτοι και θα είναι λιγότερο ταλαιπωρία για μας. Φτάσαμε εδώ, θα ξεκινήσει η διαδρομή μας. Η ομάδα ξεκίνησε. Πάμε. Ανέβουμε στις λίμνες Φλέγκες και στην κορυφή Φλέγκα, που είναι λίγο πιο πάνω από τις λίμνες, και μετά να κατέβουμε Αρκουδόρεμα. Εδώ είναι οι στάνες που έχουν εκτινοτρόφοι για να φέρνουν τα καλοκαίρια τα ζώα τους, και ήδη έχουν φέρει τα ζώα τους, καθότι Ιούνιος, τα σκυλιά εκεί πίσω μας είδαν και γαυγίζαν συνέχεια, αλλά εντάξει, δεν ήταν καθόλου απειλητικά, είμαστε και μεγάλη ομάδα, δεν έχουμε πρόβλημα. Νίκο, υπάρχει σήμανση στο μονοπάτι? Ναι. Δεν έχω δει εγώ όμως κάτι. Το περάσαμε. Μόλις μπροστά σου είναι. Κοίτα το δέντρο. Και περάσαμε. Ωπ, συγγνώμη. Και κάβρωσα. Α, περνάει και το ρούσα τρέλα από εδώ. Ακολουθούμε τη σήμανση. Έχει, φαίνεται, αρκετά καλή σήμανση για να τη διαπιστώσουμε και στην πορεία όμως. Περπατάμε παράλληλα σε ένα ρέμα τώρα και έχει πάρα πολλά νερά λόγω των βροχών που έχουμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Όλα αυτά τα νερά καταλήγουν στη λίμνη την Τεχνητή που τροφοδοτεί μετά τον Ναό ποταμό. Έχουμε εδώ δηλαδή όλα τα νερά της περιοχής να καταλήγουν εκεί. Λέτε να συναντήσουμε καμιά αρκούδα? Καλά, δεν νομίζω. Οι αρκούδες αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους και απομακρύνονται, πόσο μάλλον όταν είναι μια μεγάλη ομάδα όπως εμείς. Τα βουνά που βλέπουμε εκεί στο βάθος πρέπει να είναι ο Λάκμος, εκεί που είναι και η Βερλίγκα. Χωρίς να είμαι σίγουρος, απλά ένα πρόχειρο. Ο Λάκμος είναι? Ωραία, το πέτυχα. Είναι το βουνό που είναι και η Βερλίγκα. Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο της Βερλίγκα εδώ, πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Τώρα πάμε σε άλλες λίμνες. Πάμε σε λίμνες Φλέγκες. Μια μικρή στάση να έρθουν αυτοί που έχουν αργοπορήσει λιγάκι και με την ευκαιρία να βγάλουμε τα ζεστά ρούχα, γιατί σε λίγο ο ήλιος θα μας κάψει.
Έχουμε έντονες αμοιφόρες τώρα. Ήταν αναμενόμενο ότι θα έχουμε αυτές. Έχουμε φτάσει όμως σε καλό υψόμετρο, τροχή 670 μέτρα. Τα πιο όμορφα τοπία που μπορεί να δει κάποιος είναι τα αλπικά λιβάδια, όπως αυτό που διασχίζουμε εμείς τώρα. Έχει έρθει η άνοιξη, εδώ Ιούνιος είναι άνοιξη, και είναι όλα ανθισμένα σαν ένα τεράστιο κίτρινο χαλί. Κατηφόρα έχει, μετά ήπια ανηφόρα και στο τέλος έχει μια ανηφορίτσα έτσι που λίγο το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι πολύ. Λίγο. Εντάξει. Δεν έχει ώρα τώρα, θα έρθουν οι άλλοι θα καθίσουμε 5 λεπτά και θα φύγουμε. Εδώ σε αυτά τα υψόμετρα οι καταιγίδες δεν αστείευονται. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και πολλά δέντρα. Αυτά τα λίγα δέντρα που υπάρχουν είναι είτε καμένα από κεραυνούς, είτε μικρά που δεν έχουν προλάβει ακόμα να κεραυνοβοληθούν. Έτσι είναι σε αυτό το υψόμετρο, είμαστε ήδη πάνω από τα 1900 και έχουμε μια πολύ αραιή βλάστηση, ουσιαστικά είναι ένα αλπικό τοπίο και η πρόβλεψη είναι και για σήμερα ότι θα υπάρχουν μπόρες απογευματινές λόγω αστάθειας και μπορεί να υπάρχουν και καταιγίδες, οπότε γι' αυτό ξεκινήσαμε και τόσο νωρίς και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα πριν προλάβει να μας βρει το μεσημέρι να έχουμε ήδη ξεκινήσει να κατεβαίνουμε στο Αρκουδόρεμα. Να, ένα δείγμα του τι κάνει ένας κεραυνός σε αυτό το υψόμετρο. Αυτό το τεράστιο δέντρο σίγουρα έχει κεραυνοβοληθεί. Γι' αυτό έχει ξεραθεί και είναι εντυπωσιακό. Μόλις περάσαμε και τα 2000 ψώματρο και είμαστε εδώ τώρα σε ένα πλάτωμα και νομίζω βλέπω την κορυφή στην οποία θα ανέβουμε. Είναι εκεί πέρα. Λογικά αυτή θα είναι, δεν βλέπω κάτι άλλο πιο ψηλό από αυτό. Οπότε
Δεν είναι μακριά, αλλά έχει μια ανηφορίτσα. Πρέπει να ανέβουμε άλλα 150 μέτρα περίπου από εδώ που είμαστε τώρα. Εντάξει, πάρουμε τον τελευταίο ανήφορο για να ανέβουμε πάνω. Λίγο έμεινε. Φτάσαμε και στην κορυφή. Φτάσαμε στην κορυφή Φλέγκα, 2156-157 μέτρα νομίζω, κάπου τόσο έγραψε το GPS. Είμαστε σε ένα σημείο που βλέπουμε από τη μία μεριά τη λίμνη πηγών Αόου και το σημείο στο οποίο κατασκηνώσαμε, φαίνεται εδώ πέρα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε τις λίμνες Φλέγκες, τις αλπικές λίμνες, πολύ μικρές λίμνες, στις οποίες θα πάμε τώρα που θα κατεβαίνουμε και από εκεί θα γυρίσουμε μετά προς το Αρκουδόρεμα. Βόρεια βλέπουμε την Τύμφη ή αλλιώς Γκαμίλα. Στα ανατολικά βλέπουμε τον Νίκο τον Μωραΐτη. Το όρος Μωραΐτη. Κατεβήκαμε από την κορφή, τέλος η κορφή. Πολύ ωραία η θέα. Τώρα ακολουθούμε ένα μονοπάτι από την άλλη μεριά της κορφής για να κατέβουμε στις λίμνες που βλέπουμε και από πάνω. Και έχει αρχίσει ήδη και μαζεύει σύννεφα ουρανός. Είναι η αστάθεια που έχουμε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες και αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να είμαστε πιο γρήγοροι για να προλάβουμε σε περίπτωση που γίνει καταιγίδα να μην είμαστε σε αυτά τα υψόμετρα. Παντού αναβλύζει νερό και γεμίζουμε τα παγούρια μας για να έχουμε και στη συνέχεια. Αν και θα βρούμε και πιο κάτω και νέες πηγές, παντού πηγές θα έχουμε τώρα, από εδώ και πέρα. Εδώ είναι η κάτω λίμνη Φλέγκα, την οποία δεν θα την επισκεφτούμε γιατί το μονοπάτι είναι προς τα πάνω εδώ πέρα και θα φύγουμε βόρεια για να πάμε στο Αρκουδόρεμα και από εκεί να βγούμε στο καταφύγιο της Βοβούσας. Α, κοιτάτε το σάντουιτς. Ναι, γιατί όσο οι άλλοι κάνανε στάση στην πάνω λίμνη και τρώγανε,
Εγώ έκανα πτήση του drone. Οπότε πρέπει να φάω κι εγώ. Άξι, ένα σαντουτσάκι μου, δεν είναι τίποτα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα παλιό δέντρο που ξεράθηκε και ακριβώς στη θέση του, μέσα από τον παλιό τον ξεραμένο κορμό, φύτρωσε ένα νέο. Μπορεί να είναι και το ίδιο, το οποίο βγήκε από τις ρίζες του μετά από κάποιο κεραυνό ή κάποιο άλλο από κάποιο σπόρο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Πάντως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Εδώ έχουμε μπει πλέον μέσα στο δάσος και βρίσκουμε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από αυτό που βλέπαμε τόση ώρα. Είναι όλα πράσινα, κατά πράσινα, είναι φρέσκα τα φύλλα, είναι πολύ ανοιχτό χρώμα. Επειδή είμαστε ακόμα στη 1800 υψόμετρο και εδώ είναι άνοιξη. Παρά το γεγονός ότι είναι Ιούνιος, θυμίζω ότι είναι άνοιξη. Έλα, φοράς. Είδες πως την έχω εκπαιδεύσει. Βγάλω το σακ... Α, δείχνω εσένα, ναι. Έλα, δείχνω και εσένα, ναι. Είναι και βιανικό αυτή τη στιγμή. Θα χωρέσω. Θα χωρέσεις, μιλάω εγώ. Οριακά είσαι, μα. Μανώλη, οριακά είσαι, οριακά. Οριακά είμαι. Ναι, η καμπούρα σου δεν περνάει. Η καμπούρα μου, τι είμαι, καμπούρης. Τώρα πέρασες, ωραία. Πέρασα, ρε. Yes. Τέλεια. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα δέντρο το οποίο καταστράφηκε από τον κεραυνό, κάηκε και γύρω του μικρά μικρά δεντράκια τα οποία φύτρωσαν από τους σπόρους που βγήκανε. Όταν ένα δέντρο μεγάλο πεθαίνει με κάποιον τρόπο, ελευθερώνει χώρο για τα νεότερα. Κατεβήκαμε από το μονοπάτι από τη Φλέγκα, όπως λέει και εδώ και το ταμπελάκι που λέει Λίμνες Φλέγκα, και εδώ τώρα φτάνουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι παράλληλο με το αρκοδόρεμα. Δεξιά δεν ξέρω που πάει, αριστερά όμως υπάρχει ταμπέλα που λέει Καταράκτες Βοβούσα. Εκεί είναι που πρέπει να πάμε εμείς. Από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε παράλληλα με το αρκοδόρεμα. Εδώ πρέπει να διασχίσουμε το αρκοδόρεμα και να περάσουμε από την άλλη μεριά της όχθης. Αν δεν βρέξεις κόλο, λέω, ψάρι δεν πιάνει. Μα δεν θέλω να βρέξω τον κόλο μου, δεν θα βρέξω το ποδάρι μου. Τέλεια, μας έπιασε και βροχή τώρα. Ελπίζω να μην κρατήσει πολύ, για να δούμε. Άλλο ένα πέρασμα του ποταμού. Και από ό,τι φαίνεται είναι το πρώτο τελευταίο. Θα έχει κι άλλο μετά. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Θα βουτήξουμε πάλι τα ποδάρια μέσα.
Κατεβήκαμε από το μονοπάτι και βρήκαμε πάλι το ποτάμι. Κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό επεισόδιο από τη διάσκηση της Φλέγκας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε σχόλια κάτω και βεβαίως εγγραφή στο κανάλι για να βρείτε και τα επόμενα επεισόδια που θα ανέβουν.